Πολικές θερμοκρασίες, θυελώδεις άνεμοι, δύνατες βροχές και χιόνια συνθέτουν το σκηνικό του καιρού σε ολόκληρη τη χώρα. Με την Σοφία να κάνει το πέρασμά τη. Θα έχουμε την α, σοβαρότερη θα έλεγα από πλευρά κακοκαιρία στο σοβαρότερο επεισόδιο α, της καινούριας χρονιάς με το ξεκίνημα και αυτού του χειμώνα. Α, Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να έχουμε σημαντικές χιονοπτώσεις, κυρίως στην κεντρική Ελλάδα, αλλά και η Πελοπόννησος δεν θα μείνει χωρίς το χιόνι. Περιμένουμε από σήμερα το βράδυ και κυρίως αύριο την Παρασκευή σημαντικές χιονοπτώσεις, οι οποίες ενδέχεται να εκδηλωθούν και σε υψόμετρα άνω των 100 μέτρων περιμένουμε ότι θα διαρκέσουν με μεγάλη ένταση αυτές οι χιονοπτώσεις για ένα 24ωρο. Από εκεί και πέρα και τις επόμενες τρει μέρες, θα, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι τώρα, θα υπάρχουν σποραδικές χιονοπτώσεις. Το πρόβλημα τις επόμενες μέρες δεν θα είναι τόσο από το χέρι το οποίο θα πέσει, όσο από το χέρι το οποίο θα έχει συσσωρευτεί. Και στην Πάτρα καταγράφονται ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, ενώ αναμένεται κάποιες νυφάδε χιονιού. Θα φτάσουν μέχρι και το κέντρο τη Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Στην Πάτρα θα δούμε νυφάδε χιονιού, ε, αυτή, ε, αυτή είναι η έντονη φημολογία στι τελευταίε. Στην Πάτρα θα δούμε νυφάδε, όχι τόσο κυρίω μεταφερόμενε λόγω του ανέμου. Δεν φαίνεται μέχρι στιγμή τα στοιχεία δεν φαίνονται μέσα στην πόλη, μέσα στον αστικό ιστό, δηλαδή να έχουμε έντονη α, να έχουμε χιονόπτωση. Ωστόσο, Αλλά, γύρω περιοχέ. Ε, ναι, θα έλεγα από το Καστρίτσι και ψηλότερα δεν αποκλείεται. Ήδη, αν δεν κανεί το Παναχάϊκο, τα χιόνια έχουν κατέβει αρκετά α, χαμηλά. Ε, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Βλέπουμε ότι είναι και αρκετέ οι ημέρε που θα κάτσει η σοφία στη χώρα μα. Ε, <σίλω> ναι, εντάξει, δεν ξέρω ακριβώ το, το, το όνομα, δεν είμαι τόσο καλό στην ούτε με. Το, το θεωρώ επιστημονικά σωστό αυτή την ονοματολογία. Γιατί μπερδεύει για άλλου λόγου, δεν προλαβαίνουμε να του αναλύσουμε τώρα. Θα, θα έχουμε ε, κρύο για τουλάχιστον ε, μία εβδομάδα από σήμερα αρκετό κρύο. Βέβαια, μετά θα υπάρξει, θα υπάρξει για μια-δύο μέρε εκεί μέσα στο Σαββατοκύριακο μια μικρή άνοδο τη θερμοκρασία και πάλι όμω θα είναι χειμωνιατική θερμοκρασία. Και εν συνεχεία περιμένουμε και περαιτέρω πτώση, η οποία φαίνεται να κρατάει μέχρι την Τετάρτη ή Πέμπτη. Ε, από εκεί και πέρα, για δύο-τρει μέρε θα έχουμε αισθητή άνοδο τη θερμοκρασία, δηλαδή θα φτάσει κοντά στου 10 βαθμού από ό,τι μπορούμε να δούμε μέχρι τώρα. Αλλά αυτό θα πρέπει να το, να, να το ξαναδούμε. Η βαρχημονιά θα μείνει στην περιοχή μας Μέχρι και τι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε και πάρα πολύ χαμηλέ θερμοκρασίε, ειδικά από την Παρασκευή μέχρι και την Τρίτη. Ακόμα και στην περιοχή μα, οι θερμοκρασίε θα είναι εξαιρετικά χαμηλέ, θα είναι κοντά στου 0 βαθμού Κελσίου, ακόμα και σε παραθαλάσσια μέρη. Περίπου σταθερή, όχι πολύ κάτω από του 0, αλλά κοντά στου 0. Mm -hmm. ε, και θέλει πάρα πολύ προσοχή τι επόμενε μέρε όσον αφορά το παγετό που μπορεί να είναι συσσωρευμένο στο, στο δικό δίκτυο αρα θα πρέπει οι τοπικοί φορείς να κάνουν ότι μπορούν να παραμείνουν οι δρόμοι καθαροί